Κύριε Τζανακόπουλε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνέντευξη στο Euronews. Να ξεκινήσουμε με το Σκοπιανό. Το 2018 θεωρείται έτος κλειδί, εντός του οποίου θα μπορούσε να βρεθεί ενδεχομένως λύση για ένα ανεπίλητο πρόβλημα τα τελευταία 25 χρόνια. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις ότι μπορεί να βρεθεί λύση το πρώτο εξάμηνο του 2018, εν ώψη και τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, όπου θα ακρίνει και το μέλλον των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις? Πράγματι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί την Ελλάδα αλλά και τη γειτονική χώρα εδώ και 25 περίπου χρόνια. Πλέον νομίζω ότι εντός του 2018 έχουν διαμορφωθεί κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση στο πλαίσιο της σύνθετης ονομασίας, καθώς και η γειτονική χώρα έχει υποχωρήσει από κάποιες ακραίες θέσεις τις οποίες είχε υιοθετήσει στο παρελθόν και από την ελληνική πλευρά υπάρχει η βούληση, η διάθεση να προχωρήσουμε στην επίλυση του ζητήματος, καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος σε μια περιοχή η οποία είναι ευρύτερα αποσταθεροποιημένη να μην αφαιρούμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα γίνεται. Η εκτίμησή μου είναι ότι πράγματι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας εντός του 2018 και ο δικός μας σκοπός είναι και στο εσωτερικό της χώρας μας να οικοδομήσουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Εν τούτη, η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι προσέρχεστε στις διαπραγματεύσεις για ένα εθνικό θέμα μείζονος σημασίας με δύο θέσεις εξαιτίας της τάσης που έχει ο κυβερνητικός εταίρος, ο κ. Καμένος. Μάλιστα, κατηγορείστε ότι επιχειρείτε να μετακυλήσετε το βάρος σημαντικών αποφάσεων στην αντιπολίτευση. Πώς το σχολιάζετε? Σας είπα και προηγουμένως ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να οικοδομηθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση, καθώς ξέρετε ότι στα εθνικά ζητήματα δεν υπάρχει λόγος να πορεύεται κανείς με όρους κυβερνητικής αυτάρκειας. Είναι εξαιρετικά σύνθετο, εξαιρετικά λεπτό, εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα και κατά τη γνώμη μου ο βασικότερος όρος για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε είναι ακριβώς να οικοδομηθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση εντός του πολιτικού συστήματος. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι η κυβέρνηση αυτή αποτελείται από δύο πολιτικούς φορείς οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, διαφορετική πολιτική καταγωγή, διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, αλλά παρόλα αυτά η τοποθέτηση του κυρίου Καμένου σε καμία περίπτωση δεν αποκλεί την εξέβρεση μιας λύσης, καθώς τήρησε μια πολύ υπεύθυνη στάση, λέγοντας το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι έχει τις επιφυλάξεις του σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, δεν έχει τη διάθεση να, αν θέλετε, δεν έχει τη διάθεση να πυροδοτήσει μια κυβερνητική ή μια πολιτική κρίση, αλλά αντιθέτως θέτει ως όρο ακριβώς αυτό το οποίο σας έλεγα και εγώ προηγουμένως, δηλαδή την ευρύτερη δυνατή συνένεση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος. Και εφόσον αυτή βρεθεί, ο κύριος Καμένος είπε ότι δεν θα φέρει αντίρρηση σε ό,τι αφορά την επίλυση του ζητήματος. Η Νέα Δημοκρατία όμως, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, θα έπρεπε να έχει τηρήσει μια πολύ πιο υπεύθυνη στάση και σε σχέση με το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Αν και μας έχει συνηθίσει σε κάπως, αν θέλετε, αλλοπρόσαλες ή έξαλες αντιπολιτευτικές τακτικές όλο το προηγούμενο διάστημα, παρόλα αυτά περιμέναμε ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο φέρει βαριά την σκιά της αποτυχίας της κυβέρνησης της τότε Νέας Δημοκρατίας το 1992 να το επιλύσει, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, η μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1992 προσήλθε στο τότε Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με δύο εισηγήσεις. Μία εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών τότε του κυρίου Σαμαρά και μία εισήγηση του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν είναι μάλλον ηρωνικό να κατηγορεί
την σημερινή δικοματική κυβέρνηση για δικλωσία σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική, καθώς ακριβώς το ζήτημα της ονομασίας ήταν ένα θέμα το οποίο τη δίχασε πάρα πολύ βαθιά. Και σήμερα δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύεται ή να αξιοποιεί τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις που εύλογα και θεμητά κατά τη γνώμη μου εκφράζονται, έτσι ώστε να υπονομεύσει την πιθανότητα μιας λύσης. Υπεύθυνη λοιπόν στάση, όχι υπονόμευση και σοβαρότητα για ένα εθνικό ζήτημα το οποίο έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις να το επιλύσουμε εντός του 2018. Θα υπάρξει η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών? Τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε θα γίνουν σαφή το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με ευθύτητα σε σχέση με την πολιτική τους θέση για το συγκεκριμένο. Καθώς θέλω να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία παρά το γεγονός ότι ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, δεν έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια στον δημόσιο διάλογο. Δεν έχει πει την δική της θέση, με ποια θέση προσέρχεται σε αυτήν την προσπάθεια για την επίλυση του ζητήματος. Και δεν έχει επιβεβαιώσει ο κύριος Μητσοτάκης το αν και κατά πόσο αποδέχεται την κυβερνητική γραμμή έτσι όπως εκείνη είχε διαμορφωθεί το 2007 επί κυβερνήσεως Καραμανλή, δηλαδή για την λύση του ζητήματος με σύνθετη ονομασία η οποία θα ισχύει εναντί όλων. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η εθνική θέση και νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι η τοποθέτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων σε σχέση με την συμφωνία ή με τη μη συμφωνία με αυτήν την εθνική γραμμή και από εκεί και πέρα τα τεχνικά και τυπικά βήματα για να μπορέσει να διαμορφωθεί αυτό ακριβώς το πεδίο της συνένεσης θα τα αποφασίσουμε και θα τα ανακοινώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό, έργα όμνες, είναι οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης? Είναι η γνωστή τοποθέτηση του 2007. Η ελληνική κυβέρνηση θα προσέλθει όπως όλο αυτό το διάστημα στην διαπραγμάτευση ακριβώς με αυτήν την πολιτική θέση, δηλαδή σύνθετη ονομασία με γεωγραφική προέλευση και ισχύς της ονομασίας έναντι όλων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Ωστόσο, δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή στις τεχνικές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει σε αυτή τη φάση είναι το γεγονός ότι τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο ηγέτης της ΦΥΡΟΜ έχουν δηλώσει με σαφήνεια ότι μπορούν να δημιουργηθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις και υπάρχει κοινή βούληση για να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να εμείνουμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Στα Σκόπια δεν αποκλείεται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση? Δεν είναι κάτι τέτοιο στις σκέψεις μας, στις προθέσεις μας. Και να περάσουμε στο θέμα που συζητείτε ευρέως το τελευταίο διάστημα, το ζήτημα της επιστροφής των 8 Τούρκων στρατιωτικών στην Τουρκία. Είναι κάτι που το έχετε αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά? Είστε το ίδιο απόλυτος και για την έκδοσή τους σε τρίτη χώρα? Ακούστε, όπως έχει δηλωθεί όλες τις προηγούμενες μέρες με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, υπάρχει μία απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία αποκλεί την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών στην Τουρκία για λόγους που έχουν να κάνουν με τις επιφυλάξεις που εξέφρασε το Ανώτατο Πολιτικό Δικαστήριο της χώρας σε ό,τι αφορά την τήρηση των αρχών της δίκαιης δίκης στην Τουρκία. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεσμευόμαστε πλήρως από την απόφαση του Αρείου Πάγου και επομένως το ζήτημα της έκδοσης στην Τουρκία, όπως το είπατε και εσείς στην ερώτησή σας, έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει καμία τέτοια ούτε νομική δυνατότητα, ούτε προφανώς βούληση να μην δεσμευτεί η κυβέρνηση πάνω στα όσα όρισε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο ερώτημα που μου κάνετε είναι ένα υποθετικό ερώτημα. Εφόσον υπάρξει αίτημα έκδοσης των 8 Τούρκων αξιωματικών, δεν βλέπω κατά
ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε άλλη χώρα. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα ακολουθήσουμε την διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο. Δηλαδή τα ελληνικά δικαστήρια θα αποφασίσουν αν και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τους. Αυτά είναι νομικές διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζονται από διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν με τις εκάστοτε χώρες, αλλά εδώ μιλάμε για ένα εντελώς υποθετικό σενάριο το οποίο δεν ξέρω και κατά πόσο έχει βάση, διότι πρέπει να σκέφτομαι αυτή τη στιγμή δυνατά, πρέπει να σκεφτούμε για ποιο έγκλημα θα ζητούνταν η έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών σε κάποια τρίτη χώρα. Ένα δεύτερο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω, αν και δεν αφορά ευθέως την ερώτησή σας, υπήρξε μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες ότι εντάξει, έχει αποκλειστεί η έκδοση. Τι γίνεται όμως με την πιθανότητα διοικητικής απέλασης εφόσον οι 8 δεν πάρουν τελικά άσυλο? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι και η διοικητική απέλαση αποκλείεται, καθώς εμέσως πλην σαφώς μια τέτοια κίνηση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα παραβίαζε την απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι όπως εκφράστηκε στην υπόθεση περί της έκδοσης των 8 αξιωματικών. Εάν παραμείνουν στην Ελλάδα, με ποιο νομικό καθεστώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, με τι χαρτιά θα μπορούν να εργαστούν, θα μπορούν να έρθουν οι οικογένειές τους, πώς θα γίνει επί του πρακτέου? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εξαρτάται από το αν και κατά πόσο θα υπαχθούν οι συγκεκριμένοι σε καθεστώς προσφυγικής προστασίας ή όχι. Εφόσον υπαχθούν σε καθεστώς προσφυγικής προστασίας, πράγμα το οποίο θα το αποφασίσει τελικά η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη στη βάση των αιτήσεων ασύλου τις οποίες έχουν καταθέσει, θα έχουν όλα τα δικαιώματα τα οποία έχει οποιοδήποτε χαρακτηρίζεται ακριβώς πρόσφυγας με βάση τη συνθήκη της Γενέβης του 1951. Στην άλλη περίπτωση θα βρισκόμαστε σε μια νομικά ιδιότυπη κατάσταση όπου από τη μία μεριά δεν θα υπάρχει το καθεστώς προσφυγικής προστασίας, από την άλλη μεριά όμως θα απαγορεύεται και η έκδοση ή η απέλασή τους στην γειτονική χώρα, καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας από τις συμβάσεις που προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα. Το ζήτημα λοιπόν της επιστροφής έχει κλείσει, το ζήτημα της χορήγησης ασύλου όμως παραμένει ανοιχτό. Θα ήθελα λίγο να μου εξηγήσετε το σκεπτικό της κυβέρνησης για την αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Κάποιοι κάνουν λόγο για ένα διπλωματικό ελιγμό, για μια κίνηση κατευνασμού της Τουρκίας. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για ευθεία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ποια είναι η τοποθέτησή σας? Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και σε αρκετά άλλα, δεν ξέρει τι γίνεται. Να το πω έτσι με τον πιο απλό και ευθύ τρόπο. Νομικά αυτό που ισχυρίζεται είναι, πρέπει να χρησιμοποιήσω τώρα μία λέξη η οποία να μην είναι και τόσο προσβλητική, αλλά είναι δύσκολο με αυτά τα οποία ακούμε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει ότι οι δευτεροβάθμιες επιτροπές προσφυγών, αν και έχουν χαρακτηριστεί ότι έχουν ιονή δικαιοδοτικό χαρακτήρα, αποτελούν διοικητικές αρχές οι οποίες εκδίδουν πράξεις της διοίκησης, εκτελεστές πράξεις διοίκησης, οι οποίες προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης, και υπάρχει και ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να κάνει κανείς εδώ. Πώς είναι δυνατόν να προσπαθεί η κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη παραπέμποντας ένα ζήτημα στη δικαιοσύνη? Διότι, ξέρετε, για την υπόθεση αυτή θα αποφασίσει τελικά το διοικητικό εφετείο. Δεν θα αποφασίσει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε εγώ, ούτε κάποιο κυβερνητικό όργανο. Αντιθέτως, θα αποφασίσουν Έλληνες δικαστές οι οποίοι απολάβουν της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, και νομίζω ότι αυτό ήταν και το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση, ακριβώς επειδή εγείρει ζητήματα διπλωματικά, ζητήματα διμερών σχέσεων, ζητήματα πολιτικά, ζητήματα σεβασμού δικαιωμάτων, θα έπρεπε, και αυτό θα γίνει, σε τελευταία ανάλυση να κριθεί από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μία δήλωση της κυρίας Σπυράκη. Είπε: η κυβέρνηση εδώ και εβδομάδες δεν διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κυρίου Ερντογάν ότι ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε να δρομολογήσει την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών. Πώς τη σχολιάζετε? Ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει
αρκετές φορές σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ας κάνω όμως κι εγώ ένα σχόλιο. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι εφόσον αυτό επιτρέπεται με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου και στο βαθμό που θα τηρηθεί ο νόμος, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι 8, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν στο πραξικόπημα, θα πρέπει να επιστραφούν. Ωστόσο, όλα αυτά πάντοτε με την επιφύλαξη της τήρησης του νόμου και των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και κατά την συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν στην Ελλάδα, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι το να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, το μόνο το οποίο κάνει είναι να δημιουργεί σκιές που αφορούν την Νέα Δημοκρατία αλλά και διάφορους άλλους εθνικιστικούς κύκλους, οι οποίοι προσπαθούν να επενδύσουν πολιτικά σε ένα ζήτημα διπλωματικό εξαιρετικά λεπτό και εξαιρετικά ευαίσθητο. Διότι ξέρετε, βεβαίως η ένωμη τάξη έχει τις δικές της προστασίες, έχει τις δικές της λειτουργίες, θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην γειτονική χώρα το καλοκαίρι του 2016 έγινε ένα πραξικόπημα. Και αυτό το πραξικόπημα από κάποιους οργανώθηκε, κάποιοι συμμετείχαν σε αυτό, και αυτό το οποίο προσπάθησαν ήταν να ανατρέψουν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ανεξαρτήτως των επιμέρους ή των βασικών πολιτικών διαφωνιών που μπορεί να έχει κανείς με την κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν και με τον τρόπο με τον οποίο διοικεί τη χώρα του. Όμως αυτό είναι θέμα του τουρκικού λαού και του κυρίου Ερντογάν και της κυβέρνησής του να το επιλύσει. Επομένως, νομίζω ότι αυτού του τύπου οι εθνικιστικές ρητορίες, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες μέρες, δεν έχουν σοβαρή βάση και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν και τον πυρήνα μιας σοβαρής κρατικής πολιτικής. Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα εντείνει τις προκλήσεις πέριξ της Κυπριακής ΑΟΣ. Παράλληλα, είδαμε τον κύριο Τσαβούσογλου να δηλώνει ότι υπάρχουν τρεις λύσεις αναφορικά με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η μία είναι η διπλωματία, η δεύτερη είναι η προσφυγή στη Χάγη και η τρίτη η στρατιωτική επέμβαση. Με αυτά ως δεδομένα, τι πρόσημο θα βάζατε στην επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα μας μόλις πριν από τρεις εβδομάδες? Ακούστε, η σχέση με την Τουρκία είναι πάντοτε μια ιδιαίτερη σχέση, καθώς οι τουρκικές ηγεσίες πάρα πολλές φορές για λόγους που αφορούν και τις διεθνείς τους τοποθετήσεις αλλά και την εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας, φέρονται με αλλοπρόσαλο τρόπο. Πολλές φορές δεν προσέχουν ιδιαίτερως όταν μιλάνε, δεν σκέφτονται πριν να ανοίξουν το στόμα τους, θεωρούν ότι όλα επιτρέπονται στο πλαίσιο των δημοσίων δηλώσεων. Ωστόσο, αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν συμβάλλει ιδιαίτερως την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, για το οποίο δουλέψαμε και επιτύχαμε πολλά κατά την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Ελλάδα, που να θυμίσω ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου μετά από 65 περίπου χρόνια. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα ήταν για την Τουρκία πολύ θετικότερο, πολύ επικοδομητικότερο, πολύ επωφελέστερο, αν συνέχιζε στην λογική με την οποία κατέληξε η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν προσπαθούσε, αντί να δημιουργεί διαρκώς εντάσεις, είτε λεκτικές είτε πραγματικές, να βαδίσει σε έναν δρόμο διπλωματικό, σε έναν δρόμο ακριβώς διεύρυνσης των σχέσεων εμπιστοσύνης, σε έναν δρόμο που θα μπορούσε να φανεί για την Τουρκία εξαιρετικά θετικός και εξαιρετικά επωφελής, καθώς πρέπει να γνωρίζουν οι Τούρκοι φίλοι μας ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που πραγματικά στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την εμπέδωση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών στο εσωτερικό του τουρκικού κράτους. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στο Euronews. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.